Δίπλα μου ο συνάδελφος, ο Ανδρέας Σταματόπουλος. Ανδρέα, καλησπέρα. Πραγματικά μεγάλο αυτό το θέμα με τον κύριο Γιούρτζη, έτσι. Καλησπέρα, Χριστίνα. Χριστός Ανέστη. Εδώ στην Βεργίνα Τηλεόραση είχε κάνει τις δηλώσεις στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Σταματιάδου, ο Θέμης ο Γιούρτζης, λέγοντας για την οθεία που υπάρχει στα καύσιμα, λέγοντας για το ότι δεν γίνεται τίποτα, ενώ θα μπορούσαν να γίνουν ορισμένα πράγματα και να έχει πολλά περισσότερα έσοδα η κυβέρνηση. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει πάρα πολλές απώλειες. Μιλώντας βέβαια και για το φόρο κατανάλωσης. Ναι, αλλά υπενήσετε και άλλα πράγματα τώρα, ναι. Λέγοντας ότι δεν θέλει η κυβέρνηση και όλα αυτά γίνονται γιατί φύγονται τα μεγάλα συμφέροντα. Πρέπει να πω ότι υπάρχει μεγάλο ρεπορτάζ στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα υπάρχει όλη η εξέλιξη με την Νίκη Σταματιάδου. Όπως επίσης λίγο αργότερα τελικά θα επικοινωνήσουμε, γιατί τρέχει το ρεπορτάζ με τον Βασίλη Παναγιωτήδη για να μας πει όλα τα νεότερα. Τώρα, Ανδρέα Σταματόπουλε, χθες έβγαλες τη γραβάτα. Σήμερα βλέπω ότι φόρεσες. Θα είναι μαζί μας, κυρίες και κύριοι, βουλευτής Κυλκής ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, η Ειρήνη Αγαθοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε. Κυρία Αγαθοπούλου, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Καλό απόγευμα. Κυρία Αγαθοπούλου, ΣΥΡΙΖΑ θα λέμε και θα κλαίμε, τι λέει? Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί αυτό υπόθηκε χθες στην περιοδία του κυρίου Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη. Και όχι μόνο αυτό, και άλλα πολλά. Και σχολιάζεται σήμερα, βλέπω, παντού. Γιατί το γύρισε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μίλησε για τον καιρό του 2015 που έκλαιγαν έξω από τα ATM οι ηλικιωμένοι. Συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι. Έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι δεν ήταν ακριβώς έτσι, ότι πολλές από τις εικόνες που βλέπαμε τότε στην τηλεόραση δεν ήταν από την ελληνική επικράτεια, νομίζω θα το θυμάστε κι εσείς. Βέβαια υπήρξε μια πολύ δύσκολη περίοδος τότε για να μην θέλουμε να ωραιοποιήσουμε και την κατάσταση, μια πολύ δύσκολη περίοδος. Που όμως ας μην ξεχνάμε ποιοι ήταν οι υπέτη που φτάσαμε εκεί και που ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε 4 χρόνια κατάφερε να μας βγάλει από την μέγενη των μνημονίων. Αυτό ο κόσμος το θυμάται πάρα πολύ καλά και σήμερα που οι συνθήκες είναι το ίδιο δύσκολες με το 2012-2014, μην πω και παραπάνω γιατί βλέπουμε καταστάσεις όπως ας πούμε για το σκαρφάλωμα του πληθωρισμού σε διψήφιο νούμερο που είχαμε να δούμε 30 χρόνια περίπου. Ναι. Καταστάσεις λοιπόν που κάνουν τον κόσμο και πάλι να καταλαβαίνει, να λέει ότι δεν υπάρχει περίπτωση η συγκεκριμένη κυβέρνηση που έχουμε σήμερα να μπορέσει να μας βοηθήσει. Και γι' αυτό επιζητούμε την πολιτική αλλαγή. Οι δημοσκοπήσεις έχουν αρχίσει ήδη να δείχνουν ότι η διαφορά έχει. Πάλι προηγείται όμως η Νέα Δημοκρατία. Σε μονοψήφια νούμερα, προφανώς δεν διαφωνεί κανείς αυτό. Και πάντα οι δημοσκοπήσεις την ανάλογη σημασία που πρέπει να τους δώσουμε, έτσι, γιατί δεν είναι η ψήφος του λαού. Έτσι δείχνουν τάσεις. Η τάση που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις είναι μια πτωτική, καθαρά πτωτική τάση της κυβέρνησης και μια καθαρά ανωδική τάση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει αλλάξει τώρα, κυρία Αγαθοπούλου, η ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είδαμε και τον κύριο Τσίπρα χτες, όταν μια κυρία τον πλησίασε και του λέει: τον έμφυα, λέει, θα τον καταργήσει, θα κάνει. Λέει: α, λέει, δεν μπορώ να δεσμευτώ. Ενώ την προηγούμενη φορά είχε δεσμευτεί ότι θα τον καταργήσει και έλεγε: το έμφυα είναι ένας φόρος που δεν βελτιώνεται αλλά καταργείται. Βέβαια, όχι μόνο τον κατήργησε, τον αύξησε. Τις 6 δόσεις έκανε 5 και τώρα έρχεται ο Μητσοτάκης, τις δόσεις κάνει 10 και τον κάνει και λιγότερο το φόρο. Είναι ένας φόρος που θυμόμαστε πάρα πολύ καλά πότε μπήκε. Σωστά. Μπήκε επί κυβερνήσεων Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Ήταν ένα προαθετούμενο μνημονιακό. Έτσι, από εκεί και πέρα. Ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε αυτόν τον φόρο να τον καταργήσει, παρόλα αυτά κατάφερε με άλλους τρόπους να βοηθήσει τα νοικοκυριά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις οικονομικές δυσκολίες της περίοδου. Σήμερα σίγουρα είμαστε πολύ πιο έμπειροι. Έχουμε περάσει από την διακυβέρνηση της χώρας, ενώ δεν είχαμε
εμπειρία διακυβέρνησης το 2015 όταν αναλάβαμε και γι' αυτό δεν είχατε εμπειρία διακυβέρνησης και η μεσαία τάξη είναι εκείνη η οποία ήταν πολύ δυσαρεστημένη όπως καταγράφουν οι αναλύσεις όλες και τώρα βλέπουμε μια στροφή γενικότερα προς την μεσαία τάξη και μια προσπάθεια με μέτρα και προτάσεις σας τα οποία θα θέλετε να ισχύουν για να στηριχτεί. Αυτό είναι μια επιλογή στρατηγική υποθέτω. Και για το κυρία Αγαθοπούλου, και η μεσαία τάξη και η ελεύθερη επαγγελματίες, ο οποίος ανήκετε κι εσείς. Πολύ σωστά. Πάντως, κυρία Τσόρμπα, χωρίς εμπειρία κυβερνητική, καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια σε 4 χρόνια. Νομίζω ότι αυτό λέει πολλά και λέει πολλά και για την συνέχεια όταν θα... Λέει βέβαια και το πώς γίνεται κάτι, γιατί δεν είναι μόνο ο στόχος, ποιος έχει ματώσει για να βγούμε από τα μνημόνια, έτσι. Αυτός που έχει ματώσει είναι σίγουρα ο ελληνικός λαός. Mm-hmm. Και γι' αυτόν τον λόγο οφείλουμε σε αυτούς που δεν καταφέραμε στην πρώτη φάση που ήταν η πιο επώδυνη στο να βγούμε από τα μνημόνια, γιατί τότε είχαμε κόσμο κάτω από τα όρια της φτώχειας που εκείνον έπρεπε πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε για να μπορέσει η ελληνική κοινωνία να σταθεί στα πόδια. Τώρα, κυρία Αγαθοπούλου, βλέπετε ότι σίγουρα... τα μέτρα δεν προσανατολίζονται, γιατί στην αρχή οι επιδοτήσεις για το ρεύμα και όλα αυτά αφορούσαν τους ασθενέστερους, τους οικονομικά ασθενέστερους, αλλά τώρα είναι οριζόντια τα μέτρα. Δηλαδή δεν κάνει κάποια πράγματα σοβαρά αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση προς ανακούφιση των πολιτών και καταναλωτών. Όταν, κυρία Τσόρμπα, η διαφορά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό, απαντάνε οι ίδιοι πολίτες ότι τα μέτρα αυτά δεν μπορούν να καλύψουν τις δυσκολίες των ανθρώπων. Από πού να ξεκινήσω, από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ που μοιράζουν εγκεφαλικά καθημερινά, αυτή η ρήτρα αναπροσαρμογής που κανείς δεν ξέρει τι είναι, αλλά οφείλουμε να την πληρώσουμε. Από την αύξηση των τιμών στα καύσιμα που κοντεύει να φτάσει τα 2,5 ευρώ η βενζίνη, από επιχειρήσεις οι οποίες ήταν κλειστές όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά οφείλουν να επιστρέψουν επιστρεπτές, προκαταβολές, να πληρώσουν εύκα και ούτω καθεξής. Ναι, αλλά αυτά που δεν ξεκίνησαν με τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά από εκεί και πέρα εκτοξεύτηκαν σε αυτά τα επίπεδα. Η ακρίβεια, πολύ σωστά, δεν ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία όμως. Ξεκίνησε πολύ νωρίτερα. Ξεκίνησε από το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, κρούμε ο ΣΥΡΙΖΑ τον κόδωνα του κινδύνου για την ακρίβεια. Προφανώς οι εξελίξεις ήρθαν να δυσχεραίνουν την κατάσταση, αλλά αν είχαμε πάρει μέτρα έγκαιρα, θα μπορούσε αυτή η κατάσταση να είναι πολύ πιο περιορισμένη, αλλά ούτε και σήμερα βλέπουμε τα μέτρα αυτά τα οποία λαμβάνει η κυβέρνηση να μπορούν έστω και λίγο να ελαφρύνουν τις τσέπες των πολιτών. Η πραγματικότητα είναι ότι όλοι μιλάνε και καταλογίζουν στην κυβέρνηση καθυστέρηση. Από την άλλη όμως πάντα η κυβέρνηση επικαλείται, όπως γινόταν και επί ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τα μνημόνια και τις υποχρεώσεις που είχαμε στην Ευρώπη, επικαλείται το γεγονός του δημοσιονομικού περιθωρίου. Υπάρχει δημοσιονομικό περιθώριο μέχρι στιγμής και δίνονται αυτά. Τώρα σιγά σιγά ο κύριος Σταϊκούρας και ο κύριος Σκυλακάκης αφήνουν να νοηθεί ότι δεν έχουμε άλλο δημοσιονομικό περιθώριο. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά εντός μνημονίων και εκτός μνημονίων. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει την απόλυτη ευθύνη για να κάνει κουμάντο στα οικονομικά της χώρας και να διαχειριστεί το απόθεμα και αυτό το οποίο άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και αυτό το οποίο θα όφιλε να έχει μαζέψει από εδώ και πέρα. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα απόθεμα το οποίο μπορεί να πηγαίνει στις τσέπες, ας πούμε, των διευθυντικών στελεχών της ΔΕΗ, λέω εγώ ένα παράδειγμα τώρα, ή στα Golden Boys που η κυβέρνηση έχει διορίσει σε άλλους φορείς, και να μην πηγαίνει εκεί που πραγματικά πρέπει να πάει, στους μικρομεσαίους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους, στους αγρότες, εκεί που πραγματικά το έχουν ανάγκη για να μπορέσει, όχι τίποτα άλλο, αλλά να μπορέσει να κινηθεί η οικονομία. Γιατί αν η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία δεν κινήσει την οικονομία, ποιος θα την κινήσει? Τα μηνύματα από το Κιλκής ποια είναι, κυρία Αγαθοπούλου, τι λένε, τι λέει ο κόσμος? Κυρία Τσόρμα, είναι ότι ο κόσμος περνάει πάρα πολύ δύσκολες ημέρες. Μπορεί
πλέον να έχει βελτιωθεί ο καιρός και να μην χρειάζεται να ανάψουμε θέρμανση, αλλά έρχονται οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, έρχεται η αύξηση των τιμών στα καύσιμα, που οδηγεί βεβαίως, το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά, και σε διαρροή κερδών, διότι πολλοί είναι αυτοί οι συντοπίτες μας οι οποίοι πάνε στη γείτονα χώρα και γεμίζουν τα ντεπόζιτά τους. Η κατάσταση, αυτό... μια που το αναφέρετε στα σύνορα, ποια είναι? Γιατί χθες ακούγαμε ότι υπάρχει θέμα εκεί. Για πείτε μας λίγο, έχετε καθόλου εικόνα? Από όσο γνωρίζω για την προηγούμενη εβδομάδα, δεν ξέρω εσείς σε τι αναφέρεστε, ότι υπήρχε πάρα πολύ συνωστισμός. Mm-hmm. Ο οποίος δεν είναι μόνο από τους εισερχόμενους τουρίστες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει να έρχονται, αλλά είναι και από ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν και αναγκάζονται να πάνε στη γείτονα χώρα, στην Βόρεια Μακεδονία, για να βάλουν πετρέλαιο και βενζίνη στα αυτοκίνητά τους. Mm-hmm. Και αυτό, όπως είπα και πριν, έχει μεγάλη ζημία για τα έσοδα της χώρας, γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν μπαίνει τίποτα στα ταμεία από τις πολιτικές χώρες. Κυρία Αγαθοπούλου, επειδή έχουμε και την συζήτηση και την ψηφοφορία για το θέμα της αμυντικής συμφωνίας, αυτή γιατί δεν την ψηφίζετε, ποιο είναι το πρόβλημα? Αυτή τη στιγμή που εμείς μιλάμε είναι, νομίζω, ακόμα στο βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας. Νομίζω ότι ήμασταν ιδιαίτερα ξεκάθαροι σε αυτό που είπαμε. Δεν θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία είναι αμοιβαίου συμφέροντος. Δεν εξασφαλίζει εγγύησεις για τη χώρα. Αφαιρεί από τη χώρα τον μοχλό πίεσης που είχαμε μέχρι στιγμή, που ήταν η ετήσια διαπραγμάτευση. Και είναι στην ίδια κατεύθυνση όλης της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, που πραγματικά αποδυναμώνει την διαπραγματευτική δυνατότητα της χώρας. Πάντως το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι συμφωνεί και θα ψηφίσει σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει και αναλαμβάνει την ευθύνη της ψήφου του. Εξοπλισμοί δεν πρέπει να γίνονται, εξοπλισμοί. Χρειάζεται η χώρα εξοπλισμούς. Σε αυτό δεν διαφωνείτε, φαντάζομαι? Προφανώς και χρειάζεται, και επίσης. Γιατί είχαμε παλιά το «θα το ρισκάρουμε» του Μπαλάφα, αλλά τώρα αυτά δεν ισχύουν. Δεν συζητάμε σήμερα για εξοπλισμούς στη Βουλή, συζητάμε για τις βάσεις του ΝΑΤΟ. Όλα είναι μία. Εξοπλισμοί χρειάζονται και στην Ελληνογαλλική Συμφωνία. Η κριτική μας ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, ότι ξοδεύουμε πολύ περισσότερα από αυτά που θα έπρεπε και από αυτά που είχε συμφωνήσει η προηγούμενη κυβέρνηση σε εξοπλισμού, και μάλιστα είναι το παράδειγμα. Πολύ πρόσφατο, εχθές, η αμερικανική κυβέρνηση, ενώ με εμάς διαπραγματεύεται τις βάσεις επαόριστον, αν θέλετε, διαχείρισή τους, από την άλλη πλευρά διαπραγματεύεται με την Τουρκία την πώληση των F-16. Αυτό για εμάς σίγουρα δεν είναι μια επικερδής συμφωνία με την Αμερική. Ναι, απλώς όταν, όπως θυμόμαστε και επί ΣΥΡΙΖΑ, δεν είδαμε κάποια στιγμή να βγαίνουμε προς τα έξω και να διεκδικούμε με τον τρόπο ίσως τον πιο έντονο αυτά που θα έπρεπε για τη χώρα σε σχέση με την Τουρκία. Βλέπουμε τις υπερπτήσεις, βλέπουμε τις προκλήσεις, είχαμε το μεταναστευτικό σε τεράστια ένταση, τώρα συνεχίζονται αυτά. Δυστυχώς όμως η Τουρκία παραμένει και στον πόλεμο στην Ουκρανία ο επιτίδιος ουδέτερος, όταν εμείς έχουμε λάβει ξεκάθαρη θέση. Έχουμε λάβει ξεκάθαρη θέση. Νομίζω ότι εδώ κάνετε λάθος, διότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και στην Ευρώπη είχαμε ζητήσει κυρώσεις για την Τουρκία, αλλά και οι διμερείς μας σχέσεις ήταν στην κατεύθυνση ώστε να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα σε διμερές επίπεδο και να μην οξύνεται η κατάσταση. Κάτι που φαίνεται ότι σήμερα δεν ισχύει. Καλά, το να ζητάει η εκάστοτε κυβέρνηση και να βγάζει κάποιες ανακοινώσεις κλπ. Τα βλέπουμε διαχρονικά να συμβαίνουν. Ο κόσμος εδώ μας λέει καλά, συνέχεια έτσι θα είμαστε. Δηλαδή, απλώς να κάνουμε μια ανακοίνωση. Αυτοί μας έχουν ανέβει, που λέει ο λόγος, τώρα το πώς την καθομιλουμένη στο κεφάλι, και εμείς θα είμαστε ακόμη στο επίπεδο ανακοινώσεων ή να ζητήσουμε κάτι έτσι απλά. Καταλαβαίνετε ότι μιλάω για το επόμενο βήμα. Δεν μιλάω για μια απλή αντίδραση. Ναι, και σας λέω ξανά ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι προκλήσεις ήταν αυτές που είναι σήμερα, ούτε οι σχέσεις μας σε διμερές επίπεδο ήταν τόσο κακές
όσο είναι σήμερα, για να μην μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους σε ένα αλφα επίπεδο, έτσι, γιατί οι σχέσεις με την Τουρκία ήταν και θα είναι πάντα τεταμένες εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή συμφωνία. Αλλά τότε είχαν μπει όρια στην συζήτηση και θα θυμάστε πάρα πολύ καλά ότι και οι προκλήσεις ήταν πολύ λιγότερες. Κυρία Αγαθοπούλου, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα, πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα, γιατί πρέπει να βρίσκουμε συνέχεια ζητήματα να διαφωνούμε, ενώ θα έπρεπε να συμφωνούμε τουλάχιστον στα αυτονόητα. Μακάρι λέω... να μπορούσαμε. Ωραία. Νομίζω έχουμε και στο παρελθόν διαφωνήσει για αυτό το θέμα, αλλά πρέπει να το θίξουμε, καθώς είναι θέμα της επικαιρότητας. Αναφέρομαι, επειδή έχετε σπουδάσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες μέρες για την παρουσία της αστυνομίας στον χώρο του Πανεπιστημίου, τη στιγμή που θέλουν να χτίσουν μια βιβλιοθήκη, να κατασκευάσουν μια βιβλιοθήκη. Και χωρίς την παρουσία της αστυνομίας είναι αδύνατο να κατασκευαστεί η βιβλιοθήκη, καθώς πάνε το βράδυ και την γκρεμίζουν. Κακό είναι λοιπόν να είναι η αστυνομία να επιτρέψει να χτιστεί μια βιβλιοθήκη. Βοήθησε το να επιτραπεί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόσβαση της αστυνομίας στο πανεπιστήμιο. Έφυγε το βράδυ και πήγαν και την κρεμίσανε. Τι να κάνει, να είναι όλο το, όλη τη μέρα είναι, καταρχάς, είναι εκεί. Καταρχάς συμφωνείτε με την απομάκρυνση και με την, των στοιχείων που, που καταλάμβαναν το χώρο και στο να μην υπάρχουν τέτοια σημεία μέσα σε ένα πανεπιστημιακό χώρο. Τις καταλήψεις, ναι. Κοιτάξτε, τυχαίνει σε εκείνο το κτίριο να σπούδασα. Εκεί ήταν η σχολή μου, εκεί ήταν η φαρμακευτική σχολή. Βεβαίως. Ήταν ένα στέκι στο οποίο συχνάζαμε όλοι. Δεν συχνάζανε μόνο. Συχνάζανε, λέτε, και θα επανέλθει η σύνδεση, γιατί για λίγο τη χάσαμε την κυρία Αγαθοπούλου. Στέκει στο βιολογικό, εννοεί η κυρία Αγαθοπούλου, που έχει τελειώσει τη φαρμακευτική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είναι επιστήμον και βεβαίως γνωρίζει καλά. Ναι, και αν κατάλαβα καλά, θα μας το εξηγήσει τώρα, λέει ότι δεν ήταν μόνο χώρος καταληψιών, αλλά πήγαιναν και φοιτητές από όποιος φοιτητής ήθελε. Παρ' όλα αυτά, το ερώτημα παραμένει, Ανδρέα. Δηλαδή, βεβαίως, το αν είναι θεμητό, άμα συμφωνούμε, ότι μπορεί κάποιοι χώροι πανεπιστημιακοί να τους καταλαμβάνει κάποια ομάδα, ομάδες, έστω και αν δέχεται και επισκέψεις από άλλους χώρους. Επανέλαβα το ερώτημά μου, κυρία Αγαθοπούλου. Είμαστε ξανά μαζί, λέγοντας το ερώτημά μου είναι αν εκτιμάτε ότι καλώς να υπάρχουν χώροι που τις καταλαμβάνουν κάποιες ομάδες, γιατί μπορεί και άλλες ομάδες να παρισφύρουν, δεν τρέχει τίποτα, μπορούν να υπάρχουν. Σας άκουσα, εγώ σας άκουγα. Εμείς δεν ακούγαμε, οκ. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό το στέκι υπήρχε και όταν εγώ ήμουν φοιτήτρια εκεί, φοιτητές σύχναζαν εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως, δεν ξέρω τι έχει ακολουθήσει όλα αυτά τα χρόνια, παρ' όλα αυτά σίγουρα και μια βιβλιοθήκη είναι απαραίτητη, και γιατί όχι όταν υπάρχουν χώροι διαθέσιμοι να μην γίνει. Δεν ξέρω όμως, δεν μπορώ να σας πω ούτε ποια είναι τα στοιχεία αυτά οι οποίοι βανδαλίζουν και δεν επιτρέπουν να συνεχιστεί το έργο. Το ερώτημα το δικό μου είναι εάν η αστυνομία μπορεί να βοηθήσει μέσα στα πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε να γλιτώνουμε κάτι βάζοντας την αστυνομία στα πανεπιστήμια, ίσα-ίσα που και οι ίδιοι οι φοιτητές αντιδρούν, γιατί δημιουργούνται περισσότερες μερίδα των φοιτητών. Μερίδα των φοιτητών είναι και οι άλλοι οι οποίοι δεν αντιδρούν. Γιατί όμως να αντιδράει κάποιος στην παρουσία της αστυνομίας, αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο? Πού είναι το κακό σαν να είναι παρούσα η αστυνομία? Ας ξεκινήσουμε μια κουβέντα η οποία ξεκινάει από πολύ μακριά. Όχι, λέμε για το 2022 τώρα. Τα πανεπιστήμια είναι ελεύθεροι χώροι. Με την αστυνομία δηλαδή θα ενοχληθεί κάποιος καθηγητής να διδάξει το μάθημά του, που θα είναι κάποιος αστυνομικός να βλέπει να επιτηρεί το χώρο? Μάλλον εκεί, είναι περισσότερο συμβολικό, έχω την αίσθησή του. Έχει και συμβολικό χαρακτήρα. Τα πανεπιστήμια είναι ελεύθεροι χώροι διακίνησης ιδεών. Μα προστατεύει την ελευθερία η αστυνομία. Συγγνώμη. Η αστυνομία προστατεύει την ελευθερία, ώστε να μην πάει να ξυλοκοπηθεί ο Άγγελος ή Ρήγος, ώστε αύριο το πρωί μπορεί αυτή τη στιγμή. Μια τεράστια κουβέντα που δεν θα ήθελα να την κάνουμε. Μάλιστα. Σε τόσο λίγο χρόνο, γιατί την αδικούμε. Να είστε καλά. Όμως έχουμε κατά καιρούς πει τα επιχειρήματά μας, ναι, πάνω στο ζήτημα αυτό. Εγώ δυστυχώς δεν βλέπω
Έτσι, να βελτιώνεται η κατάσταση με την είσοδο της αστυνομίας. Άρα λοιπόν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για να βάλει την αστυνομία μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου σίγουρα φαίνεται ότι δεν ήταν αληθή, δεν ήταν ο λόγος για να μπει η αστυνομία. Απλώς στα πανεπιστήμια. Κάποια στιγμή πρέπει τα πανεπιστήμια, κάποια στιγμή, κύριε Καθοπούλου, να είναι ανοιχτά. Δηλαδή, εσείς μπορείτε να πάτε να δώσετε μια διάλειξη στο πανεπιστήμιο. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Άδωνης Γεωργιάδης να πάει να δώσει μια διάλειξη στο πανεπιστήμιο χωρίς να γίνουν επεισόδια. Αυτό λέω, να είναι ανοιχτά για όλους. Και εγώ λέω να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με άλλους και με άλλους προσκεκλημένους, πιο ανοιχτά, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα που πρέπει να αρχίσετε να μπαίνει στο δημόσιο διάλογο και να καταλαβαίνει ο κόσμος και να εκφράζεται κιόλας. Κύριε Γαθοπούλου, κλείνοντας, και ένα θέμα που είδα σήμερα έτσι στα πεταχτά, καθώς ο ίδιος ο σκηνοθέτης του Σασμού, ενός σύριαλ τέλος πάντων, είπε ότι γι' αυτόν μιλάει μια καταγγελία που έγινε και αφορά στο MeToo. Και υπήρχε ένα άρθρο που διάβασα που έλεγε μήπως το παραξηλώσαμε με το MeToo. Ξέρω πόσο ασχολείστε με τα θέματα τα γυναικεία, πόσο σοβαρό βεβαίως είναι το να υπάρχει βία στην εποχή μας από όπου και αν προέρχεται και όπου και αν απευθύνεται, αλλά θα ήθελα ένα σχόλιο σας, γιατί πραγματικά υπάρχει και ένας νόμος που λέει όταν υπάρχει πολύ καιρό δράση υπάρχει και αντίδραση, και η αντίδραση ποτέ δεν είναι το ιδανικό. Το ιδανικό είναι να βρεθεί η ισορροπία. Λοιπόν, αρχικά θα ήθελα να απαντήσω αυτό που είπατε λέγοντας ότι η έμφυλη βία δεν είναι μια κάθε είδους βία. Είναι μια βία στοχευμένη που έχει πολύ βαθιά πατριαρχικά χαρακτηριστικά. Ισχύει, είπα ότι υπάρχει γενικότερα βία και το διευκρίνησα μετά. Το διευκρινίζω και εγώ. Το κίνημα MeToo πρέπει να το ευγνωμονούμε, διότι μας έδωσε πολλά. Έκανε στόματα να ανοίξουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, από εκεί και πέρα, προφανώς ο καθένας και η καθεμιά μπορεί να πει ό,τι θέλει. Κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν καθ' υπερβολή, κάποιοι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν για να στιγματίσουν ανθρώπους. Όμως, νομίζω ότι εκεί που πρέπει να μείνουμε είναι ότι πρέπει να ευγνωμονούμε το κίνημα αυτό που έκανε στόματα να ανοίξουν και το ζήτημα της έμφυλης βίας το έβγαλε από τον ιδιωτικό χώρο και το έκανε δημόσιο. Και μου δίνεται την ευκαιρία να αναφερθώ και στη δίκη της Ελένης, στην δίκη για... Ήταν καταπέλτης ο εισαγγελέας. Το παλούδιο που σήμερα η εισαγγελέας προτείνει την ενοχή χωρίς ελαφρυντικά και των δύο δραστών. Και είναι άλλη μια δικαίωση αυτή για τα θύματα, εκτός της Ελένης φυσικά και όλων αυτών οι οποίες χάθηκαν, αλλά σίγουρα μέσα και από την δικαιοσύνη θα μπορέσουμε το φαινόμενο της έμφυλης βίας να το περιορίσουμε και να έχουμε λιγότερα θύματα στο μέλλον, γιατί δεν αξίζει σε καμία να φεύγει από χέρι συντρόφου της. Κυρία Αγαθοπούλου, επειδή έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα και πραγματικά είναι προς τιμή σας και έχετε κάνει έργο και στην Επιτροπή που είστε αντιπρόεδρος και παλιότερα που ήσασταν πρόεδρος στο θέμα του ΣΥΡΙΖΑ, της Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Θέλω να σας ρωτήσω, βλέπουμε, βγάζετε και ανακοινώσεις για αυτά τα θέματα και με επώνυμες καταγγελίες που γίνονται. Όταν έχουμε όμως δύο περιστατικά στη Βουλή, την κυρία Αδαμοπούλου και την κυρία Αδάμου, πρώην βουλεύτριες του Μέρα 25, που έχουν καταγγείλει για ψυχολογική βία, για bullying, για mobbing, για σεξιστική συμπεριφορά το Βαρουφάκι, εκεί δεν σας έχω δει να πάρετε κάποια θέση. Κοιτάξτε, καταρχήν δεν γνωρίζουμε και δεν υπάρχουν συγκεκριμένες καταγγελίες που να απευθύνονται στην Βουλή ή στην Επιτροπή της Βουλής. Όμως μου δίνεται μια πολύ καλή αφορμή για να πω εδώ ότι και τα κόμματα προφανώς δεν είναι άγιοι μηχανισμοί και σε όλα τα κόμματα υπάρχουν σεξιστικές συμπεριφορές και σε όλα τα κόμματα μπορούμε να δούμε αυτά τα φαινόμενα, και γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριό του που έγινε πριν λίγες μέρες πήρε απόφαση την ίδρυση Επιτροπής Δεοντολογίας στο κόμμα, ώστε να αναφέρονται αυτά τα περιστατικά και ευελπιστούμε
να ακολουθήσουν και άλλα κόμματα. Πάντως να είστε σίγουροι ότι αν έρθουν τέτοιες καταγγελίες στη Βουλή, θα είμαστε πρώτοι εμείς. Εσείς, κυρία Αγαθοπούλου, είστε γυναίκα. Υπήρξατε φοιτήτρια, περάσατε από διάφορους χώρους. Είναι και μητέρα, κυρία Αγαθοπούλου. Μητέρα, κομματικός στέλεχος. Θα ήθελα να μου πείτε αν στη διάρκεια όλης αυτής της πορείας υπήρξε φορά που αισθανθήκατε ότι μπορεί να γίνει ή υπενήχθηκατε μέσα σας ότι μπορεί να υπάρχει σεξουαλική παρενόχληση από κάποιον. Η σεξουαλική παρενόχληση έχει διάφορες μορφές. Κάποιες φορές γίνεται και καλυμμένα, κάποιες φορές γίνεται πιο απροκάλυπτα. Σίγουρα, νομίζω όλες οι γυναίκες έχουμε δεχθεί τέτοιου είδους παρενοχλήσεις, άλλες πιο σοβαρές, άλλες λιγότερες. Όταν συνέβη σε εσάς, αυτό... αισθανόσασταν ότι δεν μπορείτε να το πείτε, ότι ήταν άλλη εποχή δηλαδή? Δεν ήταν ποτέ κάτι τόσο σημαντικό που να χρειάζεται να ληφθούν μέτρα. Όμως η ενδυνάμωση των γυναικών μέσα και από τις συζητήσεις που κάνουμε εμείς τώρα και βλέποντας και προβεβλημένα στελέχη των κομμάτων αλλά και ηθοποιούς και καλλιτέχνες και γενικότερα ανθρώπους που έχουν έναν δημόσιο λόγο να αναφέρονται σε αυτά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικά εφόδια και για γυναίκες οι οποίες δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα για να μπορέσουν όμως να καταγγείλουν. Και εδώ χρειάζεται και η εκπαίδευση της πολιτείας, των λειτουργών της πολιτείας, για να μπορούν αυτά τα περιστατικά πρώτα απ' όλα να τα παίρνουν στα σοβαρά, κυρία Τσόρμπα, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θυμάστε πριν λίγο καιρό πως γυναίκες οι οποίες είχαν απευθυνθεί στην αστυνομία και δεν δόθηκε η απαραίτητη σημασία, στο τέλος να βρεθούν δολοφονημένες. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσουμε βαρύτητα τα ζητήματα αυτά, όλοι από όποια θέση και αν βρισκόμαστε. Αυτό είναι αλήθεια και ίσως πρέπει να δούμε και τα νομικά κενά που μπορεί να υπάρχουν. Κυρία Αγαθοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά για την συνομιλία μας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Και εμείς, Ανδρέα,